Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, πραγματικά η συζήτηση του προϋπολογισμού αποτελεί μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Με σοβαρότητα, με αίσθηση ευθύνης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση οφείλουν να συζητήσουν, να σχεδιάσουν τη χώρα για την επόμενη χρονιά, το 2018, βασιζόμενοι όμως σε πραγματικά στοιχεία. Ειδικά σήμερα που η χώρα μας βγαίνει από το καθεστώς των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την κορυφαία αυτή διαδικασία με ιδεολογήματα, διαστρεβλώσεις και μόνο με αντιπολιτευτική διάθεση. Γιατί? Διότι το αφήγημά σας, κύριοι της αντιπολίτευσης και δι' της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Στοιχηματίζατε, σε εισαγωγικά βέβαια, την πτώση της κυβέρνησης το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μας θεωρούσατε ότι θα είμαστε μία αριστερή παρένθεση. Στοιχηματίζατε, σε εισαγωγικά, στο μη κλείσιμο της αξιολόγησης, όμως έκλεισαν και η πρώτη και η δεύτερη και τυπικά, και τυπικά θα κλείσει και η τρίτη αξιολόγηση το Γενάρη. Όσον αφορά δε την πορεία του προϋπολογισμού, πρέπει να πούμε ότι ακολουθείτε σταθερά και μάλιστα ξεπεράσαμε τους στόχους τα δύο προηγούμενα χρόνια στο πρωτογενές πλεώνασμα και φέτος φαίνεται πάλι το ίδιο, ότι θα ξεπεραστεί ο στόχος. Υπάρχει πρόβλεψη 2,4% από 1,75%. Όλα αυτά, κύριοι και κυρίες βουλευτές, αναβαθμίζουν τη χώρα μας πλέον και σε επίπεδο αγορών, ενώ συνέβαλαν στην αύξηση της αξιοπιστίας μας και φαίνεται αυτό και στο επίπεδο των αγορών στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η κατάσταση βαίνει σταθερή. Πρόσφατη επιτυχία, το δεκαετές ομόλογο, το επιτόκιο του οποίου έφτασε στο επίπεδο του 2006, γύρω στο λιγότερο από 4%. Αλλά, κύριοι και κυρίες βουλευτές, η αναβάθμιση της χώρας δεν είναι μόνο αυτά. Πού ήμασταν το 2014, πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, με την εφαρμογή μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με τις τριμερείς, τις τετραμερείς συμφωνίες με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ακόμα και συμφωνίες με την Ιταλία. Εξελίσσεται σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αγωγή φυσικού αερίου φέρνουν πιο κοντά τους παραγωγούς της περιοχής με τους καταναλωτές στη Δύση. Η χώρα μας, η Ελλάδα, συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ μεγάλες εταιρείες ενδιαφέρονται να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων, ενώ ο ρόλος της χώρας μας στην Βαλκανική επίσης αναβαθμίζεται. Μια σειρά ξένοι ηγέτες μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι επισκέφτηκαν τη χώρα μας αυτή την τριετία. Πρόσφατα δε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός ανέλαβε πρωτοβουλίες για την κοινωνική Ευρώπη, ενώ μεγάλες ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν για το έλλειμμα κοινωνικής διάστασης στην ΕΕ, χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, και την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας, από την αφάνεια, βγήκε πλέον στο διεθνές προσκήνιο. Αναγνωρίζεται δε και σαν ένας πόλος σταθερότητας και ειρήνης στην πολυτάραχη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιστροφή πλέον της χώρας μας σε αυτό που λέμε κανονικότητα είναι γεγονός. Είμαστε στην πορεία προς την κανονικότητα. Αλλά όταν λέμε κανονικότητα, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε την κανονικότητα που μας οδήγησε στα μνημόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά την κανονικότητα που δημιουργείται από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Μια δίκαιη ανάπτυξη, όπως λέμε, με μειούμενη ανεργία. Ήδη ανεργία σε κάτω από το 1 εκατομμύριο όταν παρελήφθη το Γενάρη του 2015 1,5 εκατομμύριο, με περιβαλλοντικούς κανόνες, δηλαδή χωροταξικό σχεδιασμό, κτηματολόγιο, τόσα χρόνια δεν είχε γίνει, δασικούς χάρτες, κανονικότητα με αυξανόμενο ΑΕΠ, όταν
μέσα σε μία τετραετία επί προηγουμένων κυβερνήσεων έπεσε στο 25%, μείον 25%. Κανονικότητα με επενδύσεις εγχώριες και ξένες και βέβαια με ορθολογική λειτουργία του δημοσίου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητάς του και βέβαια την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με σεβασμό στο περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας και τις συνέπειες της επελάβνουσας κλιματικής αλλαγής που είναι πλέον ένα παγκόσμιο γεγονός. Κανονικότητα, κύριοι και κυρίες βουλευτές, είναι μια ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Σε μία νέα μεταμνημονιακή εποχή, την οποία οφείλουμε από τώρα να αρχίζουμε να σχεδιάζουμε. Ευχαριστώ.